θέλω να ακούσετε τον κύριο Ηλία Κονοφάγο, ο οποίος είναι μέλος και της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, κυρίως ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά και το πώς κινείται το διεθνές σύστημα, αλλά κυρίως έχει χνηλατίσει μαζί με άλλους χρόνια τώρα δομικά προβλήματα που, όσο και αν κάποιοι βγαίνουν περιλάλιστα να μας πούν αύριο το πρωί ξεμπερδέψαμε και λύσαμε τα προβλήματα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτή η δυστοκία των τελευταίων ημερών και οι αλακάρτ χώρες αυτό αναδεικνύουν. Καλημέρα κύριε Κονοφάγο. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ρωτήσω, με την εμπειρία ετών, αν σήμερα είναι πιο καθαρό σε εσάς, πού είναι το μεγάλο λάθος του ευρωπαϊκού χώρου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της γύρω από το ενεργειακό? Γιατί έχει γίνει μια ολόκληρη συζήτηση, ακόμη και στη λογική της απεξάρτησης από τους ρωσικούς φυσικούς πόρους, και από ό,τι φαίνεται άκρη δεν βγαίνει. Ναι, θα σας έλεγα ότι και εγώ είμαι σε σύγχυση, αλλά νομίζω ότι μας προσγείωσε όλους οι προχθεσινές δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά. Δεν ξέρω αν τις είδατε. Ήταν σαφής για τα λάθη που έχει κάνει η Ευρώπη και σε συνδυασμό με την Ελλάδα βεβαίως. Και αν θέλετε, κατέληξε στο εκτής, ότι, και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε ότι οι έκτακτες επιδοτήσεις που ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή και είμαστε ανακουφισμένοι δεν μπορεί να είναι μόνιμη λύση, κύριε Σαχίνη. Άρα πού πιστεύετε ότι η Ευρώπη έχει χάσει το νήμα? Γιατί ο πόλεμος μπορεί να πυροδότησε καταστάσεις και εξελίξεις και στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά το ζήτημα δεν είναι σαφώς δομικό? Ναι, βεβαίως, διότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία πολιτική εκ μέρους της Ευρώπης, και το βλέπετε ξεκάθαρα ότι εδώ είναι ένα σκορποχώρι. Δηλαδή η κάθε χώρα κάνει τη δικιά της πολιτική και δεν υπάρχει, αν θέλετε, μια ενιαία πολιτική για να αντιμετωπίσουμε και τις πηγές, διότι η πηγή ποια είναι? Η Ρωσία τόσα χρόνια είχαμε αφαιθεί στο μονοπόλιο της εξάρτησης από τη Ρωσία και τώρα τρέχουμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να τον παλώσουμε, ενώ ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια τα έχουμε πει και μαζί σας ότι θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη πολιτική. Αν δεν υπάρχει πολιτική ευρωπαϊκή, θα πρέπει η δικιά μας πολιτική να είναι μια πολιτική ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας, η οποία, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει, γιατί κοντεύουμε να πεθάνουμε και να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, πιστεύετε ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα εγκλωβίστηκαν στην πολιτική της ενεργειακής ουδετερότητας με βίο άμεσο τρόπο, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει ούτε τη δυνατότητα αποθήκευσης, ούτε τεχνολογία δεν βοηθάει, ούτε την επάρκεια εναλλακτικά των πόρων, με αποτέλεσμα όταν πυροδοτήθηκε μια περαιτέρω κρίση από αυτή της πανδημίας και εννοώ του πολέμου, να δεθεί χειροπόδαρα η Ευρώπη? Γιατί το να απεξαρτηθώ από τη μία πηγή και να εξαρτηθώ από μια άλλη πανάκριβη πηγή δεν είναι η λύση. Ναι, βεβαίως, αλλά όπως βλέπετε καταλήξαμε εν μέσω πανικού στο να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ασφάλεια η οποία ασφάλεια αποδεικνύεται πανάκριβη. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Mm-hmm. Θα έπρεπε, και δεν το βλέπω κύριε Σαχίνη, θα έπρεπε να υπάρχει μία ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας ότι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν το έχω ακούσει από κανένα. Δηλαδή, τι πάει να πει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Δηλαδή, βλέπουμε ότι ακόμα και η άδεια αποθήκη της Νοτιού Καβάλας 4 χρόνια είναι μέσα σε σιρτάρια γραφειοκρατικά του Υπουργείου. Λοιπόν, δεν μπορεί να καθυστερούμε 4 χρόνια εν μέσω
παγκόσμιας κρίσης και τοπικής ευρωπαϊκής κρίσης τέτοια πράγματα, και κάποιος πρέπει να πληρώσει, και όπως βλέπετε μέχρι στιγμής πληρώνουμε όλοι μας, εκτός από τους αρμόδιους που θα πρέπει να τρέξουν γι' αυτό, κύριε Σαχίνη. Άρα πρακτικά ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακά αποθέματα ασφαλείας δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι έχουν γίνει όλοι οι υπολογισμοί, μιλάμε για 10-15 μέρες, είναι αστεία πράγματα. Από τη στιγμή που εδώ και αν θέλετε περίπου μια δεκαετία συζητάμε τα δυνατά αποθέματα που θα μπορούσαμε να έχουμε αν φέρουμε ένα γεωτρύπανο, μα εδώ έχουμε 34 ολόκληρα χρόνια να δούμε ένα γεωτρύπανο, κύριε Σαχίνη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Τουρκία πρόκειται να παραλάβει το τέταρτο γεωτρύπανο αυτή τη στιγμή. Η Κύπρος κάνει αυτή τη στιγμή, ετοιμάζεται να κάνει την τρίτη γεώτρησή της. Έχει δύο γεωτρήσεις σε, αν θέλετε, σε κατάσταση πραγματοποίησης. Άρα εμείς πού είμαστε? Δεν είμαστε στην Ανατολική Μεσόγειο? Έχω την εντύπωση ότι είμαι εξωγήινος, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, λένε εδώ ακροατές, αυτό που είπατε δηλαδή, λένε, πόσο δύσκολο είναι να φέρεις ένα γεωτρύπανο αυτή τη στιγμή, ένα, στη χώρα? Είναι πολύ δύσκολο αν δεν έχετε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι στις κατάλληλες θέσεις, κύριε Σαχίνη. Εδώ παγκοσμίως, όταν θέλετε αύριο να έχετε ένα γεωτρύπανο, δίνετε κίνητρα στις εταιρείες. Έχετε ακούσει την ΕΔΕΗ να πει μετά την δήλωση αποχώρησης της Total, να πει ότι εγώ είμαι έτοιμη να δώσω κίνητρα στις εταιρείες να μείνουνε? Κανείς δεν έχει τολμήσει να πει κουβέντα, κύριε Σαχίνη. Η μόνη κουβέντα που έχουμε ακούσει πρόσφατα είναι ότι δεν θα κάνουμε γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα εξωφρενικά δεν τα καταλαβαίνω και αισθάνομαι σαν να μην είμαι στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε μια συζήτηση μεγάλη τηλεοπτική γι' αυτό, και πολλοί από τους ειδικούς είπαν ότι όταν ζητάς από αυτούς που θέλεις, αν ζητήσεις, να έρθουν και να ενδιαφερθούν, να διαχωρίσουν ότι θα ψάξουν μόνο για φυσικό αέριο, οτιδήποτε άλλο βρουν να το ξεχάσουν, δεν πρόκειται να έρθει κανείς. Ισχύει αυτό? Βεβαίως ισχύει, κύριε Σαχίνη, είναι παγκόσμιο αυτό το πράγμα. Όταν πάνε, αν θέλετε, το πετρέλαιο από το φυσικό αέριο, δεν μπορεί να τα διαχωρίσεις πριν τα βρεις. Είναι αδύνατον αυτό και συνήθως βρίσκονται μαζί. Άρα είναι μια ουτοπία την οποία ζούμε στις δύο πλευρές. Η μία ουτοπία, και το είπε ο κύριος Σαμαράς πρόσφατα, είπε προχτές ότι είναι μύθος ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε τους υδρογονάνθρακες με τον ήλιο. Και έχει απόλυτα δίκιο. Εδώ σας λέω το εξής, ότι ο κύριος, η Ακαδημία Επιστημών των Παρισίων, έστειλε στον Μακρόν μία επιστολή λέγοντας ότι είναι ουτοπία να θεωρούμε ότι η πράσινη ενέργεια μπορεί να μας καλύψει πλήρως, τη στιγμή που όση πράσινη ενέργεια και να επενδύσετε, κύριε Σαχίνη, ορισμένες μέρες που δεν έχετε αρκετό ήλιο ή αρκετό αέρα, η απόδοση της εγκατεστημένης πράσινης ενέργειας πέφτει στο 5%. Άρα τι θα κάνετε? Θα κάψετε εισαγόμενο φυσικό αέριο, κύριε Σαχίνη, και αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτό ζουν τα νοικοκυριά, και δεν έχουμε εναλλακτική λύση προς το παρόν, κύριε Σαχίνη. Άρα βλέπετε μία απόσταση μεταξύ λόγων και πραγματικής πολιτικής βούλησης, γιατί υπάρχει και η πρόταση ότι έστω και λόγω του πολέμου, ατυχής κατά τη γνώμη μου αυτή η έκφραση, προχωράμε στις έρευνες για το δικό μας φυσικό πλούτο. Αλλά από την άλλη παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις υπουργών και ΔΕΗ είναι αμφίσιμες ως προς το πώς προχωράμε και αν προχωράμε. Κύριε Σαχίνη, αυτά όλα θέλουν βάθος χρόνου, έχουν βάθος χρόνου. Άρα αυτά όλα έπρεπε να είχαν, αν θέλετε, και εδώ και τουλάχιστον 2 ή 3 χρόνια θα έπρεπε να είχαν μελετηθεί, αξιολογηθεί και να έχουν τοποθετηθεί
σε βραχυπρόθεσμη και, και μεσοπρόθεσμη πολιτική, η οποία δεν έχουμε ακούσει και δεν έχει καταρτιστεί ακόμα. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, δεν ξέρουμε ακόμα, έγινε συνάντηση με την Total, πρέπει να έγινε χτες στην ΕΔΕΗ, κανείς δεν έχει μιλήσει, κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να μας πει αν θα δοθούν κίνητρα για να μείνουν οι εταιρείες ή αν τελικά κατέληξε ή δεν κατέληξε η κουβέντα, κύριε Σαχίνη. Και αυτά είναι θέματα, αν θέλετε, ενεργειακής ύπαρξης στην Ελλάδα. Δεν το βλέπουμε. Η φίλη μου η Μαρία λέει, με βάση την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και πολύ περισσότερο στη χώρα μας, ο κύριος Κονοφάγος εκτιμά ότι μπορεί να έχουμε διακοπές εκτεταμένες ρεύματος τους καλοκαιρινούς μήνες, ιδίως αν αυξηθεί η ζήτηση σε κλιματιστικά λόγω θερμοκρασιών. Αυτό δεν το έχω μελετήσει ακόμα, αλλά έχω την εντύπωση όταν μιλάμε ότι έχουμε αποθέματα 10-15 μέρες, έτσι και έχουμε ένα καύσιμο, ένα καύσωνα δύο μηνών ή 2,5 μηνών, έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε πρόβλημα, κύριε Σαχίνη, εφόσον δεν έχουμε ολοκληρωμένη εισαγωγή από Ρωσία, που όλοι προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε αν μπορούμε να απεξαρτηθούμε ή όχι. Άρα λέτε ότι σε αυτή τη φάση, αφήστε το μεσοπρόθεσμα, το να πεις ότι απεξαρτώμαι από το εισαγόμενο ρωσικό φυσικό αέριο δεν είναι μια απλή απόφαση, ούτε από το πετρέλαιο, ούτε από τα παράγωγα δηληστηρίων, πρέπει να πω, διότι τα παράγωγα για τα δηληστήρια έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα πρέπει να αλλάξουν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, αν πεις ότι απεξαρτάσαι. Κάνω λάθος? Καθόλου δεν κάνετε λάθος, και αυτό είναι ένα πράγμα που, όπως βλέπετε, δεν τα βρήκανε επ' αυτού οι Ευρωπαίοι, με πρωταγωνιστές στην Ουγγαρία λοιπόν, η οποία έχει επαναστατήσει υπέρ της Ρωσίας. Δεν νομίζω ότι κάνετε λάθος, είναι απλώς πρέπει να σκεφτούμε ότι πρέπει, είναι μια έκτακτη κατάσταση και, πρέπει άμεσα να υπάρξει μια έκτακτη πολιτική αντιμετώπιση με ένα τρόπο που να μπορέσουμε όχι μόνο να μείνουν οι εταιρείες που έχουν έρθει για να ψάξουν για υδρογονάνθρακες, αλλά να δοθούν επιπλέον κίνητρα και παραχωρήσεις ώστε να έχουμε επιτέλους κάποια ανακάλυψη και μια δυνατότητα να πούμε ότι μεσοπρόθεσμα έχουμε ελπίδες να επιβιώσουμε σε αυτή τη μεγάλη κρίση που ζούμε, κύριε Σαχένη. Επειδή είστε πάντα εξαιρετικά προσεκτικός διατυπώσεις, ωστόσο είστε μαζί με άλλους επιστήμονες, πρέπει να το πω αυτό, πεισμένοι με βάση και τα στατιστικά και τα μαθηματικά, αλλά και με βάση αυτά που έχετε δει, ότι υπάρχουν περιοχές που η αστοχία είναι ελαχιστοποιημένη να συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι περιοχές σε οποίες θα έπρεπε να έχει δοθεί προτεραιότητα ή να δοθεί έστω και τώρα προτεραιότητα? Κύριε Σαχίνη, εάν έπρεπε να πω ποια είναι η προτεραιότητα, θα ήθελα να πω ότι το έχουμε συζητήσει μαζί εδώ και 4 ίσως χρόνια, ίσως 3 χρόνια, είναι να τι δυσκολία υπάρχει η Κύπρος και η Ελλάδα να προκηρύξουν μια κοινή περιοχή η οποία θεωρείται εξάλλου μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στη Μεσόγειο, που είναι η λεκάνη του Ηροδότου, και η λεκάνη του Ηροδότου είναι στα σύνορα περίπου, ένα μεγάλο μέρος της, στα θαλάσσια όρια μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Θα σας έλεγα ότι θα μπορούσε να προκηρυχθεί από κοινού, από την Ελλάδα και από την Κύπρο, μια περιοχή παραχώρηση προς εταιρείες με ελκυστικούς όρους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και να είναι, αν θέλετε, μία αντίκρουση στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο, παρότι έχουμε διακηρύξει ότι είναι παράνομο, εντούτοις έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ πάρα πολλοί ακροατές, θεωρεί ο κύριος Κονοφάγος ότι σε αυτή τη φάση πρέπει άμεσα να προχωρήσει και η αξιοποίηση του λιγνίτη? Αυτό πάει παράλληλα, κύριε Σαχίνη, δηλαδή αυτή τη στιγμή η παραγωγή βάσης ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο τα επερχόμενα
τη λειτουργία των κλιματιστικών ή πιθανής πιθανού καύσωνα το καλοκαίρι, θα έλεγα ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού βάσης θα πρέπει να είναι ο λιγνίτης. Αλλά ξέρετε, το ελάττωμα του λιγνίτη είναι ότι δεν είναι πως το φυσικό αέριο μπορείτε να δεκαπλασιάσετε αύριο την παραγωγή. Είναι η εξόρυξη γίνεται στη γη, είναι αργή εξόρυξη, άρα δεν μπορείτε να έχετε μεγάλη ευελιξία στο μέγεθος παραγωγής. Που το έχετε με το φυσικό αέριο, που ξέρετε είναι εισαγόμενο και πανάκριβο, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κονοφάγο, για τη συνομιλία μας και σήμερα το πρωί. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα και καλό κουράγιο, κύριε Σαχίνη. Να είστε καλά και σε εσάς.